Για τα σφύρι του YouTube. Σήμερα θα είναι ένα βίντεο, ένα gameplay του Paladins. Θα είναι απογοητευτικός ο λόγος που θα αρχίσουμε τώρα. Θα σας πω τρεις λόγους που θα σταματήσω το YouTube. Ο πρώτος λόγος είναι δεν έχω όρεξη για να κάνω βίντεο με αυτό που είναι σήμερα. Ο δεύτερος, δεν θα έχω παιχνίδια να κάνω βίντεο στο YouTube. Ο τρίτος είναι ότι Ο τρίτος είναι γιατί σίγουρα θα μου κάνουν unsubscribe αυτοί που δεν θα αναφέρω, αλλά αυτοί που με έχουν νευριάσει σήμερα και ξέρουν τον λόγο. Θα σταματήσω το YouTube για αυτούς τους εξής λόγους. Για το Minecraft που είχαμε κάνει το κάστρο, θα προσδιοριζόταν και δίπλα από το κάστρο να φτιαχτεί μια πόλη, αλλά πετύχε να αυτή επειδή είχαν γίνει κάποια τσακωμή. Αυτούς τους λόγους. Είναι κάποιοι λόγοι που δεν είναι για παιδιά αυτοί οι λόγοι, αλλά για κάποιους ειδικά δύο άτομα είναι μωρά, τέτοια μωρά. Sorry που το λέω αυτό, αλλά κάνουν σαν τα τρίχρονα. Ξέρω πως δεν μιλά να σχολιάσω ότι είναι τρίχρονα για έτσι, αλλά αυτοί οι λόγοι μου έχουν χαλάσει το όλο σκηνικό που ήθελα να φτιάξω στο Minecraft για να σας δείξω στο YouTube μαζί με φίλους μου. Γενικά μου έχουν καταστρέψει ό,τι έκανα, ό,τι είχα, έχουν καταστραφεί. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, το gameplay, σίγουρα ελπίζω να σας αρέσει. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι που θα στάσω στο YouTube. Αν θέλετε να με ρωτήσετε λεπτομέρειες στα comments, ό,τι μπορώ θα σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω πιο ύστερα να ξαναρχίσω στο YouTube. Αυτά βασικά θα σας πω. Τώρα να πούμε στο πνεύμα του παιχνιδιού ή να μην πούμε στο πνεύμα του παιχνιδιού, επειδή θα πεθάνω. Αυτός είναι ο νέος ο παίχτης που έχουν βάλει στο Paladins και μου άρεσε να ο παίχτης. Ναι, καλό παιχτάκι. Θα χάσουμε σίγουρα, είναι γραφτό, θα χάσουμε. Αχα, πράσινος μακ. Αχα. Από ό,τι βλέπω η ομάδα μου έχει skins.
Sorry που δεν έχω πολύ όρεξη να πω γραμμαστεί να διαβάσουμε ή να έτσι να μιλήσω παραπάνω, αλλά μου έχουν χαλάσει αυτά τα άτομα την όρεξή μου και όλο γενικό για τα παιχνίδια, ναι. Ναι, ξέρω πως για κάποιους είναι υπερβολή αυτό, αλλά εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι όπως το πάρει. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίσοι, δεν μπορούν να είναι όλοι φίλοι, δεν. Υπάρχουν πολλά δεν, υπάρχουν και πολλά γιατί, υπάρχουν και πολλά διότι. Αν το βίντεο μου το δούνε αυτά τα άτομα που σίγουρα καταλαβαίνουν για αυτά τα άτομα που έχουν κάνει την όλη καταστροφή εκεί, σίγουρα νιώθουν τύψεις να μου ζητήσουν συγγνώμη, αλλά με ένα συγγνώμη μπορούν να διορθωθούν όλα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είναι. Όλα κάποτε θα αλλάξουν. Ίσως κάποτε θα ξαναρχίσω το YouTube και θα... Ναι, γενικά θα αρχίσω να προσπαθήσω να χτίσω αυτόν που έχει χαλάσει. Ελπίζω. Επειδή όπως καταλαβαίνετε, το βλέπετε και εσείς από ότι την όρεξή μου που έχω να παίξω και όπως με ακούτε, ναι, με τον δρόμο που παίζω Paladin σίγουρα. Παγιά με λέω να έχω πολύ όρεξη, νομίζω, αν έτσι σκέφτομαι τώρα για μένα, να αν το δουν άτομα το βίντεο, άτομα που είναι στο σχολείο μου, ναι, ειδικά έναν κορίτσι, ναι, αν το δει αυτό το βίντεο, να ελπίζουμε ότι δεν θα σχολιάσει, δεν. Επειδή σίγουρα αυτό το κορίτσι θα σχολιάσει, ναι, επειδή έχει κορυδέψει από τα βίντεο μου που ανέβασα πρόσφατα, ελπίζω να σας άρεσε και το βίντεο που είχα κάνει με το βίντεο αντιδράσεις, ναι. Ναι, αυτά βασικά. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε ένα like, ένα comment, έτσι να θέλετε να μιλήσουμε, να πείτε τη γνώμη σας και έτσι. Ελπίζω να σας άρεσε και το custom που έχουμε φτιάξει με ένα φίλο μου. Αν για τους φίλους μου που ξέρουν
Ότι έπαιζα Crossfire, να παίζω Crossfire για τους φίλους μου που παίζα μαζί Crossfire που θα δουν, αν δουν το βίντεο μου, ναι. Μπορεί σύντομα να αρχίσω ξανά στο Crossfire. Ναι. Ίσως να κάνουμε κάνα παιχνίδι, αν θέλετε να παίξουν όλοι μαζί, ναι. Ναι. Με αυτά για το Crossfire, αυτά γενικά ήθελα να πω. Ναι. Πάμε στο τέρμα του παιχνιδιού. Ναι. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αν υπάρξει. Πήραμε και achievement. Και φίλοι μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι. Θα τα πούμε την επόμενη, όπως είπα και πριν, φορά αν υπάρξει όμως. Ναι. Αυτά. Autobots, transform!